Πάμε στο Προεδρικό, στη Χρυστάλλα Βιλάνου. Σύσκεψη από τις 9.30 για το μεταναστευτικό. Τεράστιο το πρόβλημα. Αναμένουμε λύσεις. Χρυστάλλα Βιλάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Κυρίες και κύριοι, είναι όντως σε εξέλιξη η σύσκεψη για το μεταναστευτικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην παρουσία 8 υπουργών των εσωτερικών, των εξωτερικών, της δικαιοσύνης, μεταφορών, οικονομικών, εργασίας, παιδείας, άμυνας, των υφυπουργών, πρόνοιας και καινοτομίας, του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού ΓΕΦ, του Αρχηγού Αστυνομίας και Υπηρεσιακών Παραγόντων. Επιτάπητος τίθεται το κρίσιμο, όπως εξελίσσεται στην Κύπρο, ζήτημα του μεταναστευτικού, με τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή να παρουσιάζει το πρόβλημα μέσω της κατάθεσης κενός εγγράφου, το οποίο με αριθμούς και με στατιστικά καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και να προτείνει εν συνεχεία μέτρα για μετριασμό του, τα οποία εν συνεχεία θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό το μέγεθος του προβλήματος. Ο Υπουργός Εσωτερικών επαναλαμβάνει εδώ και αρκετό καιρό ότι η Κύπρος έχει ξεπεράσει τα όρια της στο ζήτημα αυτό. Πριν από 2-24 ώρα, μάλιστα, Νικήτα, αν θυμάσαι καλά, είχε καλέσει για άμεση και έκτακτη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδεικνύοντας ότι στον χώρο φιλοξενίας Πουρνάρα χωρητικότητας 1.000 ατόμων φιλοξενούνταν την Δευτέρα 2.400 άτομα. Τον Οκτώβριο οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 1.200, ενώ το 2021 οι αιτήσεις ασύλου ήταν περισσότερες από 10.000, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα αυτή μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφώς ένα τεράστιο κεφάλαιο η βοήθεια που αναμένει η Λευκωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε ότι προκαλεί έτσι και προβληματισμό η αντιμετώπιση που τη χάνει η Κύπρος από τις Βρυξέλλες, αναγνωρίζοντας όλοι ότι το πρόβλημα δημιουργείται εδώ στην Κύπρο λόγω της Τουρκίας, που με σύστημα διοχετεύει μέσω των κατεχομένων και της γραμμής κατάπαυσης του πυρός χιλιάδες μετανάστες στην Κύπρο. Ωστόσο, καλείται η κυβέρνηση υπό το πρίσμα αυτού όλου του προβλήματος που οξύνεται μέρα με την μέρα να αναθεωρήσει και τη μεταναστευτική της πολιτική και να λάβει κάποια μέτρα που θα εδράζονται, όπως πληροφορούμαστε, τόσο στην αποτροπή της εισόδου μεταναστών, με την επιτήρηση και τον έλεγχο, κυρίως στην πράσινη γραμμή. Είδαμε τις προάλλες και αυτή την συμφωνία που υπεγράφει και με το Ισραήλ για εκείνο το υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης, το οποίο θα συμβάλλει και σε αυτό τον τομέα. Θα εδράζονται επίσης τα μέτρα στην επαναπροώθηση στις χώρες προέλευσής τους όσων μεταναστών δεν πληρούν τα κριτήρια για παραχώρηση ασύλου, ενώ θα πρέπει να εφαρμοστεί και μια πολιτική πρόνοιας για τους αιτητές ασύλου. Μετά το πέρας της σύσκεψης αναμένουμε ότι θα γίνουν δηλώσεις. Είναι μια σύσκεψη που μόνο και μόνο όσοι συμμετέχουν σε αυτή καταδεικνύει και την σημασία και το μέγεθος του προβλήματος. Είναι δηλαδή η στιγμή που είναι, δεν πάει άλλο. Δηλαδή τελειώνει όλη η κατάσταση εδώ. Πρέπει να έχουμε μέτρα. Διαφορετικά θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Άρα περιμένουμε συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα δεν ξέρω τι θα πούν και τι δεν θα πούν, γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα. Άρα περιμένουμε ανακοινώσεις με το πέρας της συνάντησης. Ναι, ακριβώς. Έχει χαρακτηριστεί και από κάποιους ως μια απόρριτη σύσκεψη αυτή, διότι θα κατατεθούν, όπως είπαμε, και στοιχεία, αριθμοί που ενδεχομένως να μην έχουν δει επί του παρόντος το φως της δημοσιότητας, καθώς και κάποιες εκτιμήσεις εικάζω για την κρισιμότητα της κατάστασης. Μάλιστα. Και το τι έπεται αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα λέμε ανά πάσα στιγμή. Χρυστάλλα Βιλάνου, ευχαριστούμε.